Περάσαμε στο τελικό, πρώτη στην κατηγορία μας, στους πρώτους τέσσερις. Έχουμε αυτή τη στιγμή περάσει το τελικό, όπως είπα. Ξεκινάμε και ψηφίζουμε πάλι από την αρχή για να διακριθεί πρώτο τραγούδι του διαγωνισμού, το βίντεο της πόλης μας. Το τραγούδι της πόλης μας. Πρέπει να στηρίξουμε όλοι και καλούμε τον κόσμο να ψηφίσουν και να στηρίξουν όσο μπορούν. Πραγματικά, μπορούμε να ψηφίσουμε και μέσω Facebook και μέσω SMS. Στον τελικό, η ψηφοφορία δεν θα φαίνεται, τα αποτελέσματα δεν θα είναι ορατά και θα μπορούμε να στέλνουμε όσα SMS θέλουμε από κάθε κινητό. Από κάθε συσκευή δηλαδή, όσα θέλουμε. Η χρέωση είναι πολύ μικρή, 0,30 ναι, λεπτά το ευρώ. Και ο κωδικός που πρέπει να στείλουμε το μήνυμα είναι live κενό 87 στο 54260. Live αγγλικά με κεφαλαία κενό 87 στο 54260. Έχουμε σίγουρα κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και είμαστε από τα φαβορή, αλλά θέλουμε τον κόσμο της Τρίπολης να μας στηρίξει. Είναι δύσκολη σε αυτή τη φάση η διαδικασία, είναι δύσκολη γιατί είναι για όλα τα βίντεο τώρα που θα αναδειχθεί το καλύτερο, όχι μόνο για την κατηγορία μουσική. Να. Έλα πιο δύσκολη. Είναι η πιο δύσκολη φάση του διαγωνισμού, γι' αυτό άλλωστε είναι και τελικό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κόσμου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον ημιτελικό. Αλλά τώρα θέλουμε ακόμα περισσότερους ψήφους, γιατί δεν μπορούμε να δούμε και την κατάταξή μας, ώστε να ξέρουμε σε τι επίπεδο βρισκόμαστε. Και αυτό, ζητάμε πραγματικά τη στήριξη όλων μας. Πόσοι ψήφοι ήταν η προηγούμενη ψηφοφορία? Είχαμε 1853 ψήφους, η διαφορά από το δεύτερο ήταν 175. Αν σκεφτούμε ότι είναι σε πανελλαδικό επίπεδο διαγωνισμός και καταφέρουμε να κερδίσουμε μια πρωτιά, σίγουρα θα προβληθεί πολύ μας τόσο στο Sky, που είναι ένα πανελλήνιο κανάλι, θα κερδίσουμε περισσότερους επισκέπτες και πιστεύω τουριστικά θα έχουμε πολλά αυτές. Πρέπει να πούμε ότι οι προβολές στο YouTube είναι 25.000 σε αντίθεση με τα άλλα βίντεο που είναι 5.006. Αυτό σημαίνει ότι έχει κάνει μεγάλη διάσταση στο θέμα. Ζητάμε από εσάς να μας στηρίξετε και να είστε δίπλα μας. Να πάμε καλά. Πάρα πολύ μέσα από αυτό το βίντεο έχει γίνει πολύ πιο γνωστή και μέσα και από τις προβολές αλλά και από τους ψήφους. Έχει φτάσει στις πρώτες θέσεις διαγωνισμού και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι και να φτάσουμε στην κορυφή. Να πούμε ότι εκτός από τον κόσμο, τους απλούς πολίτες που περιμένετε να σας ψηφίσουν, σίγουρα περιμένετε και τα παιδιά της ηλικίας σας, φαντάζομαι, γιατί είναι μια δουλειά παιδιών αυτό. Ναι, περιμένουμε και τα παιδιά του σχολείου μας και από τα υπόλοιπα σχολεία της Τρίπολης να στηρίξουν, αλλά και οι γνωστοί μας από άλλες πόλεις. Ελπίζουμε να μας στηρίξουν. Ευχαριστούμε. Και ιδιαίτερα το τμήμα τουρισμού, το οποίο στήριξε την αρχή την προσπαθειά μας και μας ενθάρρυνε να συνεχίσουμε. Επίσης να ευχαριστήσουμε και τους συντελεστές, όλους αυτούς που μας βοήθησαν σε αυτήν την προσπάθεια. Τον Χρήστο τον Σκεκωτό με το Ερτάφο από τη Μουσική Σχολή, τον Γιάννη τον Βούκλιζα, τον Κωνσταντίνο τον Πουλούγαρη και τον Σταύρο τον Αλεξόπουλο που ήταν οι μουσικοί που συμμετείχαν στην εκτέλεση. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας τον κύριο Γεράσιμο τον Βάκρο, τον σκηνοθέτη μας. Πραγματικά εξαιρετική δουλειά, εντάξει, τι και να πούμε. Και τον κύριο Γιάννη Ελευθερόπουλο και το Art Photos. Και ακόμα και τον Θάνο τον Παράσκο που μας στηρίζει αυτή την προσπάθειά μας. Και τον κύριο Καζαμία. Προσπάθεια. Όντως μέσα από το βίντεο την εικόνα που είχε αυτή η δουλειά γνωρίσαμε και εμείς σημεία της πόλης που μπορεί να θεωρούνταν ξεχασμένα αλλά είναι εκπληκτικά. Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά και όλους τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας και όλοι μαζί ψηφίζουμε για να είμαστε στο τελικό. Ιδιαίτερα σημαντική αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Νομίζω είναι και μια δουλειά η οποία ξεφεύγει έτσι από τα τεχνικά δεδομένα και είναι, θα έλεγα, μεγαλωτική. Και είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι αυτοί συνεργάστηκαν και οι επαγγελματίες της πόλης από διάφορους χώρους, αλλά ιδιαίτερα τα παιδιά που είχαν και την πρωτοβουλία, όπως γνωρίζω. Είμαστε βασικό ρόλο. Στην πρωτοβουλία να βοηθήσω να το κονογραφήσω, θα έλεγα. Λίγη στο θέμα του Μηγού που κάλεσε εμένα και την ομάδα του ανθρώπου του Γιάννη Αλυθερόπουλο για να υλοποιήσουμε τη σύνθεση, τη μουσική σύνθεση. Γιατί η σύνθεση είναι μια ιδέα η οποία η μουσική δεν είναι. Περιέχει από μόνη τις εικόνες. Η δικιά μας προσπάθεια είναι να σταθούμε που βρισκόμαστε κοντά στο κομμάτι. Νομίζω ότι αφοσιωθήκαμε με αγάπη. Ήταν μια ευκαιρία να γνωριστούμε με τα παιδιά γιατί δεν τα ξέραμε και αυτή η εμπειρία είναι πολύ σημαντική. Νομίζω ότι όμως δεν έχει τελειώσει ακόμα η δικιά μας δουλειά. Θα τελειώσει όταν το κομμάτι
μπορέσει να ανταποκριθεί περισσότερο δηλαδή, στις δυνατότητες της πόλης, δηλαδή να δώσει την ευκαιρία σε επόμενους να κάνουν κάτι καλύτερο για την δικιά μου μεριά, αλλά και σε μουσικούς και έστω και ως καλές αντιγραφές. Και τώρα είναι η δουλειά όλης της πόλης να στηρίξει την προσπάθεια των παιδιών, να φανεί η πόλη, νομίζω ότι όλοι έχουν όφελος, και ο Δήμος, και τα καταστήματα, και εμείς. Αυτό έχω να πω. Καλή ευχαριστώ.